Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα δούμε το τελευταίο ουσιαστικά αντικείμενο που μου ήρθε μαζί με τα υπόλοιπα που αγόρασα από την Amazon. Το έχω ανοίξει πριν γιατί ήθελα να το δοκιμάσω, οπότε θα το τεστάρουμε μαζί. Είναι αυτό εδώ, είναι κάτι σαν καπάκι, φανταστείτε. Αυτό που μπαίνει από πάνω και είναι και αυτό εδώ το οποίο μπαίνει από κάτω. Είναι η βάση, εδώ πέρα μπαίνει το λάπτοπ μέσα και αυτό μπαίνει πάνω από την οθόνη για να τα προστατεύει. Επισήμανση ωστόσο, γιατί εγώ το είδα στην πράξη, ρίξτε ένα καθάρισμα στον υπολογιστή πρώτα με ένα ελαφρύ πανάκι για να μην έχει σκόνες και να μην έχει δαχτυλιές και τέτοια. Και αυτό εδώ θα το προσέχετε γιατί τα δάχτυλά σας εδώ πέρα μέσα όχι απλά αφήνουν δαχτυλιές, αλλά θα φαίνονται και θα είναι και πάρα πολύ έντονο. Άρα μην ξεχάσετε να το καθαρίσετε ελαφρώς, γιατί διαφορετικά θα έχετε ένα βρώμικο καπάκι στον υπολογιστή επάνω, ενώ υποτίθεται ότι το βάζουμε για να παραμείνει καθαρό. Αυτά εδώ λοιπόν τώρα λειτουργούν ως εξής. Μπαίνει το ένα από πάνω, το άλλο από κάτω, το άλλο από κάτω όπως είπαμε. Έχουνε κλειψάκια σε μία από τις πλευρές τους, δεν έχουν κλειψάκια παντού και εφαρμόζονται πάρα πολύ σφιχτά. Αυτά εγώ για να μπορέσω να καταλήξω στα συγκεκριμένα καθόμουν και διάβασα τα σχόλια 2-3 μέρες επίσης για να μπορέσω να δω ποιο είναι καλό, ποιο δεν είναι, ποιο ταιριάζει, ποιο δεν ταιριάζει, γιατί αρκετά λέγανε ότι φεύγουν και πέφτουν και δεν κάθονται και κατέληξα σε αυτά όπου και πάλι τα πήρα δοκιμαστικά για να είμαστε σίγουροι. Αυτό εδώ πέρα τώρα έχει το εξής. Εδώ από πάνω έχει τρία σαν δοντάκια. Θα τα δείτε αν το πάρετε. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φανεί στην κάμερα. Εδώ. Εδώ και το άλλο είναι εδώ. Τα δοντάκια μπαίνουν από πάνω. Δηλαδή, όπως ανοίγει η οθόνη, από εδώ ανοίγει η οθόνη, όπως ανοίγει η οθόνη, αυτό μπαίνει επάνω εδώ. Οπότε το κουμπώνουμε πρώτο γιατί τα υπόλοιπα θέλουν απλά σπρώξιμο. Το κουμπώνουμε πρώτα από εδώ για να πιάσουν αυτά εδώ και μετά ερχόμαστε από κάτω για να μπορέσει να εφαρμόσει σωστά και τέλεια. Θέλει λίγο προσπάθεια, όπως βλέπετε. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι πιάνει. Εγώ, ας πούμε, το έχω καθαρίσει αυτό με την μπλούζα μου χτες και εδώ πέρα στον ήλιο, όπως το κοιτάζω τώρα, φαίνεται ότι όντως το έχω γδάρει. Αλλά δεν είναι κάτι που το διακρίνω από πάνω, γιατί πάνω είναι ματ. Άρα το περνάμε έτσι. Το κουμπώνουμε. Όταν κουμπώνει ακούγεται ένα κλικ, οπότε δεν έχουμε φόβο για να πούμε ότι δεν μπήκε ή δεν μπήκε, θα κουμπώσει ούτως ή άλλως. Απλά στην μία τη γωνία έχετε στο νου σας ότι ίσως να χρειαστεί λίγο παραπάνω προσπάθεια για να μπορέσει να μπει. Κάνει πάλι ένα κλικ, αν καταφέρω να το βάλω ποτέ. Κουμπώσει πάντως γιατί χθες που τα δοκίμασα είχε κουμπώσει κανονικά. Απλά και εγώ πάντα το φοβάμαι αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί θέλω και εγώ να τα προσέχω τα πράγματά μου. Θα κουμπώσει πάντως. Τέλος πάντων. Θα το δούμε μετά αυτό. Όταν τα έβαλα την πρώτη φορά πάντως κουμπώσανε κανονικά. Και θα πάμε στο από κάτω όσο για να μην πιέσω παραπάνω ουσιαστικά αυτό το κομμάτι. Το από κάτω μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, δεν έχει τον ίδιο την ίδια δυσκολία να το πω έτσι με το από πάνω. Το από κάτω έχει και αυτές εδώ τις γραμμούλες για να μπορεί να παίρνει αέρα και από εδώ που δεν έχει το μηχάνημα από κάτω κάτι που να το αερίζει, απλά το βοηθάει και τα κενά που έχει εδώ πέρα και εδώ πέρα γιατί από εδώ στο πλάι είναι που περνάει ο αέρας στο μηχάνημα για να μπορέσει να αερίζεται. Αυτό τα κλειψάκια του τα έχει. Έχει ένα εδώ
ένα εδώ και ένα εδώ. Και από μπροστά αυτό κατεβαίνει. Όπου ουσιαστικά είναι και το σημείο που έχει το βαθούλωμα στο πληκτρολόγιο. Αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να μπει. Απλά το παίρνουμε, το κουτσάρουμε έτσι. Ωραία. Απλά φροντίζουμε εδώ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε το κλικ. Το κλικ αυτό σημαίνει ότι πιάσανε τα κλειψάκια στο κενό που έχει εδώ από κάτω. Και τώρα να δούμε λίγο πάλι αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν μπαίνει πιο μέσα. Ωραία. Αφήνει και ένα εδώ για τις θύρες της USB και από εδώ επίσης για τις θύρες και για το ακουστικό. Όλο το υπόλοιπο, όπως βλέπετε, το καλύπτει. Εδώ, εδώ και από πίσω πάει έτσι. Οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και στο να το ανοίξουμε. Δεν σκαλώνει κάπου ή κάτι που να ενοχλεί ή να δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ας βάλω αυτό πρώτα. Ωραία. Επίσης αυτό ήρθε μαζί με ένα προστατευτικό για το πληκτρολόγιο, σαν αυτό που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Θα σας το βάλω εδώ για να το δείτε, σε περίπτωση που θέλετε. Εφαρμόζει το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά σε σχέση με το άλλο το βίντεο. Να το μπήκε. Μπήκε και αυτό, οπότε δεν ξέρω αν τα ακούσατε κανένα και τα δύο κλικ. Άρα λοιπόν, αυτό μπαίνει έτσι. Σας το δείχνω και εδώ στον ήλιο. Σαφώς είναι λίγο ματ. Εντάξει, του περνάει από πάνω μια ελαφριά αίσθηση, αλλά τουλάχιστον ξέρεις πως αυτό δεν θα γρατσουνίσει το μηχάνημα, γιατί είναι πλαστικό, άρα δεν έχεις φόβο και σε κάποιον τοίχο ίσως να περάσει λίγο, δεν θα πάθει κάτι, και στο τραπέζι επάνω να το πηγαίνεις μπροστά πίσω ή οτιδήποτε δεν θα χδαθεί. Εγώ αυτό φοβόμουν, γιατί τα πόδια του αυτά επίσης τα καταλαβαίνεις, τα νιώθεις, πιάνουν καλά. Οπότε αυτό να το δείτε, δηλαδή δεν κουνιέται, και πάλι πλέον δεν έχεις το φόβο. Άρα είναι αυτό από εδώ και έχω περάσει μέσα και το πλαστικό, το αντίστοιχο που ήρθε με αυτά, δεν είναι το άλλο, αλλά θα σας το βάλω, είπαμε, για να το δείτε. Δείτε το και εδώ, πώς φαίνεται. Είναι πάλι το πλαστικό του εδώ. Το ίδιο, αφήνει κανονικά ελεύθερη την μπάρα και το δαχτυλικό αποτύπωμα και όλο το υπόλοιπο το καλύπτει. Είναι πάλι ενιαίο κομμάτι, πάλι είναι από σιλικόνη, το προστατεύει κανονικότατα, άρα δεν έχουμε κάποιο θέμα. Εγώ αυτό δεν θα το ξαναβγάλω από το μηχάνημα, παρά μόνο αν χρειαστεί να το μεταφέρω κάπου όπου θα χρειαστεί να βάλω το sleeve που είχαμε δείξει στο βίντεο τις προάλλες. Αυτό θα σας το βάλω επίσης να το δείτε κάπου εδώ. Οπότε το αφήνω μόνιμα. Αυτό επίσης να έχετε στο νου σας ότι αν πάρετε το sleeve, αυτό που δείξαμε εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω για κάποιο άλλο, δεν χωράει να μπει το μηχάνημα, το laptop δηλαδή, δεν χωράει να μπει μέσα στο sleeve. Σε ένα σημείο θα φρακάρει, οπότε δεν θα μπαίνει πιο μέσα, άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βγει. Σε περίπτωση σαφώς που το πάρετε και το δοκιμάσετε, αν χρειαστεί οτιδήποτε πριν το πάρετε, με ρωτάτε, ιδάλλως με γεια σας, καλοφόρετο. Αν έχετε κάποια ερώτηση οτιδήποτε, όπως και με τα υπόλοιπα, με ρωτάτε, το γράφετε στα σχόλια ή αν θέλετε να πείτε οτιδήποτε, feel free to ask, θα σας απαντήσω μόλις δω τα σχόλια. Από μένα γεια σας και θα τα πούμε ξανά στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια!